Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Euronews. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το δεύτερο φεστιβάλ λατρευτικής μουσικής στο κέντρο της Αθήνας, σε εκκλησίες και μουσεία, σε αρχαιολογικούς και συναυλιακούς χώρους. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει πάνω από 50 συναυλίες και καλλιτεχνικές δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Θα ακουστούν σπουδαία έργα, μελωδίες, μουσικές και τραγούδια από όλο τον κόσμο που έχουν να κάνουν με το θρησκευτικό συνέστημα αλλά και τη λατρεία. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από το τι θα ακούσουμε αυτό το ξεχωριστό τριήμερο. Μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε το πρώτο φεστιβάλ λατρευτικής μουσικής το Πάσχα του 2022, το οποίο παρακολούθησαν χιλιάδες θεατές, η κατανεκτική βιωματική εμπειρία επιστρέφει με τη συμμετοχή εκατοντάδων καλλιτεχνών, μουσικών, χοροδών και τραγουδιστών. Στο Φετιχέ Τζαμί, μέσα στη ρωμαϊκή αγορά, τέσσερις μουσικοί ερμηνεύουν οργανικές συνθέσεις από την Οθωμανική και τη Σούφη μουσική παράδοση, καθώς και ελεύθερους αυτοσχεδιασμούς. Ο τίτλος της συναυλίας είναι «Ο Ανθός και η Ευωδιά του». Το νέο, το καλαμένιο πνευστό, συμβολίζει τη ζωή, τη γέννηση, τη θεία πνοή που εμψυχώνει τα πάντα, ενώ τα κρουστά δίνουν τον απαραίτητο ρυθμό για τον στροβιλισμό, την αναζήτηση και τελικά την πνευματική απόλυτη ένωση με το θείο. Το νέο είναι στενά συνδεδεμένο με την πρακτική και την τελετουργία των Μευλεβή Δερβίσιδων. Ο Χάρης Λαμπράκης μας μιλά για τη μεγάλη ιστορία του συγκεκριμένου οργάνου. Όλη η περιοχή της Πλάκας, ως η παλιά Αθήνα, επί τουρκοκρατίας, είχε μια σύνδεση λόγω του Μευλεβή Χανέ που υπήρχε στην Πλάκα, είχε μια σύνδεση με το Νέι. Και το τζαμί ως χώρος είχε σίγουρα μια σύνδεση με την μουσουλμανική θρησκεία. Και οι Έλληνες, μέσω του Παπαδιαμάντη, γράψανε, ασχοληθήκανε με αυτή την παράδοση που υπήρχε, προϋπήρχε στην πόλη. Είναι μια αφορμή να πάμε λίγο πίσω, να δούμε λίγο την ιστορία αυτής της πόλης, το πώς υπήρχε αυτή η μουσική πριν από εμάς και ήταν ζωντανή σε αυτόν τον τόπο. Το νέο έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Τουλάχιστον 5.000 χρόνια. Η ιστορία που το συνδέει με το Σούφι είναι τουλάχιστον 700 ετών από την Μευλανά. Πριν από αυτό ήταν ένα λαϊκό όργανο και επίσης ένα όργανο που συμμετείχε πάντα σε θρησκευτικές τελετές. Άρα ο ρόλος του είναι διπλός. Ήταν και ένα λαϊκό όργανο του γλεντιού, ας το πούμε έτσι, αλλά και ένα όργανο που συνδεόταν πάντα με το θείο, με έναν τρόπο. Ο Μευλανά Τζελαλεντίν Ρουμί, μέσα από το Μασναβί που έγραψε, το συνέδεσε πάρα πολύ με τη φωνή του Θεού, με τον τρόπο που ο άνθρωπος επικοινωνεί με το θείο. Όχι μόνο το Νέι και το Ρεμπάπ, δύο όργανα. Το Νέι από τότε, λόγω των Μευλεβί και της ανάπτυξης, μεγάλης ιστορίας του τάγματος αυτό το Σούφι, πήρε έναν ιδιαίτερο ρόλο μέσα στη μουσική της όλης της Ανατολίας, να το πούμε έτσι. Στον εξωτερικό χώρο του Μουσείου της Ακρόπολης παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο κοινό το μουσικό έργο της Μάρθας Μαυροειδή, Συναξάρη, Θεόφιλος, Χαλεπάς Παπαδιαμάντης. Είναι μια ανάθεση που έχει γίνει στη μουσικό με αφορμή τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Τους στίχους και τα κείμενα του έργου υπογράφει ο Παντελής Μπουκάλας και ερμηνεύει η Μάρθα Φριτζίλα. Graphic
καρδιά μου καίει, δεν το χωράει το κρύο. Διάλεξα τον τίτλο Συναξάρι γιατί ένα συναξάρι εξιστορεί ιστορίες ανθρώπων ξεχωριστών. Αλλά ταυτόχρονα είναι και μία προσπάθεια του ανθρώπου να διατηρήσει στη μνήμη του ό,τι αξίζει. Εστιάσαμε πιο πολύ στις ζωές των καλλιτεχνών και σε αυτό τον πόνο και το βάσανο που κρύβεται πίσω από την δημιουργία και αυτό που είναι και που ενώνει και τους τρεις καλλιτέχνες. Μουσικά έχει πολλές αναφορές στην ανατολική μουσική και στην παραδοσιακή μουσική. Είναι ένα σύγχρονο άκουσμα, αλλά πατάει στα βήματα της ανατολικής μουσικής. Όπως έλεγε και ο Παπαδιαμάντης, έχει ένα κείμενο που λέγεται «Η Αθήνα ως ανατολική πόλη». Νομίζω ότι διαισθητικά κάπως πας να ταιριάξεις μια μελωδία με ένα συνέστημα ή ένα όργανο, μια ενορχήστρωση, ότι δεν υπάρχει κάποια λογική, ότι αφήνεσαι διαισθητικά μέσα στον κόσμο του Χαλεπά, του Θεόφιλου, του Παπαδιαμάντη. Και αυτό βγάζει, παράγει μελωδίες, παράγει ιδέες. Θα σας πω τι ένιωσα διαβάζοντας πρώτα, πριν καν ακούσω τη μουσική, αυτό που ένιωσα διαβάζοντας τα κείμενα. Ένιωσα μία βαθιά συγγένεια και δική μου με αυτό το κόσμο και της Μάρθας, την οποία θαυμάζω και αγαπώ πάρα πολύ και ήταν με πολύ μεγάλη χαρά και τιμή για μένα να δουλέψω μαζί της. Yeah. Όταν άκουσα τη μουσική και κάθε φορά που ακούω τη μουσική βάζω τα κλάματα. Δηλαδή αισθάνομαι πως είναι σαν να δίνουμε φωνή σε όλα τα βασανισμένα πλάσματα του κόσμου, γιατί αυτοί και τα τρία αυτά πρόσωπα είναι μαρτυρικά πρόσωπα, είναι θύματα του πολιτισμού, είναι θύματα της σύγχρονης κοινωνίας και είναι άνθρωποι που δεν τους κατάλαβε κανείς και σαν να περνάνε σε εμάς για να τους καταλάβουμε εμείς και να τους δώσουμε πάλι από την αρχή, ας πούμε, να τους θυμόμαστε πάντα. Είναι μια πολύ... τολμώ να πω κατανυκτική, χωρίς όμως να έχει αυτή την σοβαροφάνεια, ας πούμε, που έχει καμιά φορά και αυτό που ονομάζουμε κατάνυξη. Συλλαβή τη συλλαβή, γραμματογράμμα. Με ευλάβεια και σέβασαν το θείο δράμα. Ποιος είναι όμως ο συνδετικός κρίκος αυτών των τριών μουσικών έργων? Νομίζω πως περισσότερο απ' όλα μιλάει για το δίκιο, για τη δικαιοσύνη και το άδικο βεβαίως, γιατί το τραύμα είναι αποτέλεσμα του άδικου αυτής της κοινωνίας. Είναι τρία μικρά έργα. Είναι τόσο διαφορετικά και τόσο πολύ συνδέονται μεταξύ τους που είναι εντυπωσιακό πως το έχει κάνει. Δηλαδή από τον Θεόφιλο που όλοι τον νιώθουμε κάπως σαν συγγενή μας, σαν τον το ξέρουμε από το χωριό μας, στο Χαλεπά που μεταφερόμαστε σε μια τελείως μεταφυσική περιοχή, σε μια περιοχή ονείρου και μετά γυρνάμε πάλι στον Παπαδιαμάντη για να γίνουμε αναγνώστες. Δεν ξέρω, νομίζω πως θα είναι πολύ τυχεροί οι άνθρωποι που θα έρθουν να ακούσουν αυτό το καινούριο έργο. Και εύχομαι να νιώσουμε όλοι ότι πρέπει να κάνουμε κάτι για το άδικο. Στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής παρουσιάζεται η σουίτα δωματίου της όπερας Πάπισσα Ιωάννα του Γιώργου Βασιλαντωνάκη. Το λιμπρέτο υπογράφει ο Βαγγέλης Χατζηγιαννίδης και βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Εμμανουήλ Ροίδη. Συναντήσαμε την υψήφωνο Χρύσα Μαλιαμάνη που ερμηνεύει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία. Η ιδιαιτερότητα που έχει η όπερα Πάπισσα Ιωάννα, η οποία θα παρουσιαστεί αυτή τη φορά σε μια πιο μικρή εκδοχή της, σαν σουίτα, συνευριακά, είναι ότι περιγράφει μια γυναίκα η οποία ανέβηκε στο παπικό αξίωμα. Έγινε ο εκπρόσωπος του Θεού στον κόσμο των ανθρώπων.
όντας όμως κρυμμένη, έκρυβε δηλαδή το φίλο τους, έκρυβε το γεγονός ότι είναι γυναίκα και κάποια στιγμή αποκαλύπτεται και έρχεται η τελική της πτώση. Ο χαρακτήρας του έργου είναι καθαρά θρησκευτικός, γιατί περιγράφει ακριβώς την άνοδο αυτής της γυναίκας στο παπικό αξίωμα, οπότε περιλαμβάνει πάρα πολύ το κομμάτι του κόσμου που την λάτρευε. Και όλο αυτό συμπεριέχεται μέσα στην σουίτα, την οποία πολύ όμορφα έφτιαξε ο Γιώργος Βασιλαντονάκης σαν ένα μικρό, αν μου επιτρέπετε να πω, τρέιλερ της όπερας Πάπισσα Ιωάννα, η οποία προφανώς έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια και είναι διαθυσμένη και με περισσότερους χαρακτήρες, με πολύ περισσότερη όμορφη μουσική. Οι προκλήσεις του ρόλου είναι πολλαπλές. Είναι το κομμάτι το υποκριτικό, γιατί μέσα στο έργο ακολουθούμε την Ιωάννα από την παιδική της ηλικία μέχρι την άνοδό της στον παπικό θρόνο και την πτώση της. Απ' την άλλη είναι μουσικές. Έχω να αντιμετωπίσω μια πολύ δύσκολη παρτιτούρα, πολύ απαιτητική μουσικά, και στο κομμάτι της εκμάθησης, αλλά και στο κομμάτι της αποστήθησης. Από εκεί και πέρα, στο φωνητικό κομμάτι, επίσης, επειδή ο κύριος Βασιλανδράκης έχει ακολουθήσει πάρα πολύ όλες τις ψυχικές αλλαγές της Ιωάννας, μπορεί να ξεκινάει στην αρχή με έναν, ας πούμε, παιδικό ήχο και να ανεβαίνει σε κάτι πάρα πολύ απαιτητικό, σε κάτι εκρηκτικό, περνάει μέσα από τον έρωτα, περνάει μέσα από την πτώση. Και έτσι όλο αυτό πρέπει κανείς να μπορέσει να το ισορροπήσει, ώστε να δώσει 100% της φωνής του στον κόσμο, αλλά και να παραμείνει υγιής στο τέλος της παράστασης. Στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτη, ο Μάρκελος Χρυσικόπουλος παρουσιάζει το έργο «Μακάρι, είμαστε Ιού καθήλασαν». Είναι μια νέα μουσική δημιουργία, ανάθεση της εθνικής λυρικής σκηνής για το δεύτερο φεστιβάλ λατρευτικής μουσικής. Βασίζεται στα έργα «Via Crucis» του Franz Liszt και «Ο δρόμος του Σταυρού» του Paul Claudel. Η νέα σύνθεση συνομιλεί με το ποίημα του Γάλλου συγγραφέα και ακολουθεί τη διαδρομή του Χριστού από τον Πόντιο Πιλάτο στον Γολγοθά και τον Ενταφιασμό. Τη μετάφραση και την αφήγηση έχει αναλάβει η Καριοφιλία Καραμπέτη. Είναι μια σύμπραξη λόγου και μουσικής. Ήταν μια πρόταση της λυρικής στον Μάρκελο Χρυσικόπουλο, καταρχάς τον αρχιμουσικό μας, ο οποίος απευθύνθηκε σε μένα για να συνεργαστούμε πάνω σε μια δραματουργία η οποία βάζει κείμενα κυρίως του Γάλλου ποιητή και θεατρικού συγγραφέα Paul Claudel στο έργο «Via Crucis» του Franz Liszt, το οποίο είναι γραμμένο για την πορεία προς το Σταυρό, το οποίο περιλαμβάνει τις λεγόμενες 14 τάσεις, που είναι από τη σκηνή της συνάντησης του Ιησού με τον Πόντιο Πιλάτο και μέχρι τον ενταφιασμό του. Η ιδέα ήταν, επειδή το έργο του Liszt δεν έχει πολύ κείμενο, να ακούγεται παράλληλα και το έργο του Claudel, το οποίο έχει ακριβώς την ίδια δομή, δηλαδή γράφει ο Claudel 14 ποίηματα, ένα για την κάθε στάση. Η κεντρική ιδέα, ο άξονας αυτής της σύμπραξης ήταν η αντίστοιξη, η συνομιλία ανάμεσα στην έννοια του θείου πάθους και των ανθρώπινων παθών. Και στην πορεία σκεφτήκαμε, επειδή η μουσική ήταν πολύ πιο μεγάλη σε διάρκεια, να εντάξουμε και άλλα κείμενα. Είναι ένα διήγημα από τη συλλογή ιστορίες από τη χώρα του παραλόγου του Αργύρη Λιόλιου, το οποίο διαδραματίζεται μέσα σε μια νευροχειρουργική κλινική και μιλάει ακριβώς για τον ανθρώπινο πόνο, το οποίο έρχεται σε αντίστοιξη με το θάνατο του Χριστού πάνω στο Σταυρό. Επίσης υπάρχουν δύο άλλα ποίηματα, ένα του Παλαιστίνιου ποιητή και ακτιβιστή Ρεφαάτ Αλαρίρ, ο οποίος σκοτώθηκε στις 7 Δεκεμβρίου του 2023 σε βομβαρδισμό στη Γάζα. Το άλλο είναι ενός Έλληνα ποιητή, του Γιάννη Αντιόχου, το οποίο
γράφτηκε με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία. Επίσης ακούγονται αποσπάσματα από ποίηματα του Τάσου Λιβαδίτη που έχουν έναν έντονο θρησκευτικό χαρακτήρα, αλλά όχι μόνο, υπάρχει μέσα και πολύ έντονο το υπαρξιακό θέμα και μέσα από μια φιλοσοφική και ποιητική βέβαια έντονα διάθεση. Ο χώρος εδώ που μας φιλοξενεί είναι πραγματικά υπέροχος, τον βλέπετε. Και νομίζω ότι ο συνδυασμός όλων των στοιχείων, δηλαδή η κατάνοιξη που υποβάλλει ο χώρος, η υπέροχη θρησκευτική μουσική του Λίστ, τα κείμενα τα οποία θα ακουστούν, οι φωνές των σολίστ μας, θα δώσουν στον κόσμο το μήνυμα της αγάπης, της ελπίδας, της πίστης σε κάτι το οποίο εμπεριέχει την έννοια του καλού. Κάτι το οποίο το έχουμε μεγάλη ανάγκη, ειδικά στις μέρες μας που μόνο κακές ειδήσεις ακούμε και με όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Κύριε, άσε με να έρθω κοντά σου. Ίσως με την τόση φτώχεια μου, τη μικρότητά μου, τις τόσες τύψεις μου, να σε παρηγορήσω λίγο τα βράδια που σε ακούω να κλαις. Γιατί τόση τελειότητα είναι ήδη ένα μαρτύριο. Κύριε, σε αναζήτησα παντού. Στις δόξες της γης και του ουρανού, στο μεγαλείο των Μητροπόλεων, στον εποχών τα σταυροδρόμια. Κι εσύ περνούσες ταπεινά και αθόρυβα στον πιο ακαθόριστο τη νύχτα ρεμβασμό μου. Κύριε, όλα από σένα ξεκινούν και όλα σε σένα θα έρθουν να τελειώσουν. Κι η άνοιξη δεν είναι παρά η νοσταλγία σου για εκείνες τις λίγες ώρες που έζησες στη γη.